Λοιπόν, μάγκες μου, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, διαφορετικό και πιο ακραίο από τα άλλα. Θα μου πείτε, καλά ρε Τσιγιώρα, πού βρίσκεσαι? Θα σου πω εγώ. Κάπου ορειβασία έχω έρθει να κάνω. Έχω έρθει να κάνω ορειβασία στον Ταέγετο, σε ένα από τα πιο ψηλά βουνά στην Ελλάδα, στα 2.400 μέτρα και λίγο παραπάνω από όσο νομίζω, ή αλλιώς στην πυραμίδα της Ελλάδας. Πρώτη πεζοπορία στη ζωή μου, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε κορυφή. Έχουμε μιλήσει με το καταφύγιο, μας έχουν πει ότι γενικότερα είναι λίγο δύσβατο και πρέπει να έχει κάποιο εξοπλισμό για να ανέβει κορυφή. Εγώ θα προσπαθήσω στο τέρμα να φτάσω και ό,τι να γίνει, ας γίνει, αν βρούμε τα δύσκολα θα σταματήσω. Δεν έχει σημασία, δεν θα βρούμε τίποτα δύσκολο, μην πάμε αυτή την ψυχολογία. Κάνε ένα like και ένα subscribe. Όσο εγώ ανεβαίνω, τα λέμε στην πορεία. Και κάπως έτσι ξεκινάμε αυτό το πρωτόγνωρο και πολύ ιδιαίτερο ταξίδι για εμένα, από τη στιγμή που δεν έχω ξανακάνει ορειβασία σε βουνό. Γενικότερα έχω κάνει πεζοπορίες, αλλά όχι ορειβασία. Και να πω πως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είχα ειδικά άτομα, είχα φίλο ο οποίος ήξερε ορειβασία, ο κάμεραμάν ήξερε ορειβασία. Δεν πας έτσι χωρίς να έχεις κάποια γνώση πάνω σε αυτά. Οπότε συνεχίζουμε για να δούμε πού θα φτάσουμε σε αυτό το όμορφο ρεπιτιώδες ταξίδι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, μιλήσαμε με τον instructor εκεί του καταφυγίου και μας είπε ότι θα είναι ζόρι να ανέβεις πάνω. Βασικά, μας είπε ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε πάνω κορυφή λόγω του πάγου και επειδή θα ανοιχτώσει. Οπότε, πάμε να δούμε. Εγώ θα κάνω τρελή προσπάθεια να προσπαθήσω να ανέβω. Εντάξει, αν δω ότι κινδυνεύει και η ζωή μου και δεν γίνεται με τίποτα, προφανώς δεν θα ανέβουμε. Αλλά προηγούνται και κάτι άλλο ορειβάτες. Οπότε πάμε να δούμε. Αλλά ήδη αρχίζω και σκάω. Η αλήθεια είναι ότι με επηρέασε λίγο όσον αφορά αυτό που είπε ο instructor, αλλά δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε δυναμικά. Εντάξει, χαλαρά γενικά, κατσάβραχα. Το χιόνι μας είπα να αρχίζει λίγο πιο πάνω. Έχει πάγο βασικά, όχι χιόνι. Οπότε, δεν έλεγα κάτι άλλο. Πάγος. Ένα ισκάκι θέλαμε να έχουμε τώρα, να γίνουμε με τον πάγο. Πάγος, μαγκές. Ξεκίνησε λίγο το λιστράι φουλ, ε. Φουλ. Κάπου εδώ ξεκινάει και το λίγο το χιονάκι, το οποίο δεν είναι ακριβώς χιόνι, γιατί δεν είναι μαλακό. Είναι πάγος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί γλίστραγε πάρα πολύ. Φαντάσου, είχαμε και τα μπατόν. Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ σκληρό και πολύ επικίνδυνο. Ακραίο. Και είναι ακόμα αρχή. Ακραία θέμα, γκες. Πάμε σιγά σιγά. Νιώθω λίγο σαν γέρος με τις μαγκούρες. Εντάξει, όσο πάμε, βαραίνει και η τσάντα. Και κουράζει ακόμα πιο εύκολα. Κοίτα εδώ, βλέπεις όλο το λεκανοπέδιο. Πάμε να συνεχίσουμε. Κάπως έτσι συνεχίσαμε την εξαιρετική μας ανάβαση στον Ταέγετο. Κάπου στα μέσα είχα σκάσει τελείως και εννοείται έβγαλα τον μπουφάν. Ελιστράι, φουλ, κοτρώνες, βράχια. Νιώθω λίγο κατσίκι. Το ζευγαράκι βγάλε, το ζευγαράκι. Ακούστηκε σε όλο το λεκανοπέδιο το... Έχει φουλ χιόνι από εδώ και πέρα. Καλά, σταματάει κιόλας λίγο και είναι επικίνδυνα και γλιστράει. Κοίτα πως είναι, είναι πλαγιά έτσι, ε. Δηλαδή, αν γλιστρήσεις, το content δεν ανεβαίνει. Βασικά φεύγεις, το δίνεις στο editor και το ανεβάζεις και λέμε καληνύχτα. Μαλάκα, είναι ακραία η θέα από εδώ. Ακραία η θέα. Ακραίο. Τσιόρα, subscribe τώρα. Για όλους τους άντρες που έχουν το παιδί μέσα τους, σας έχω, μαγκές. Φανταστικό, ε. Μην μου ρίχνει καμιά πέτρα στο κεφάλι. Ακόμα και είναι πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα, ε. Τον κατήφορο να δω πώς θα τον κάνουμε. Με τον κόλλο. Σαν να έχει βάλει λίγο αέρα και κρύο τώρα. Τι άμαθε ρε Χρήστο, χαίστηκες. Χαίστηκε ο άλλος, δεν έχει εσύ. Κι εγώ μαζί. Σαν να βάλει λίγο κρύο. Λίγο ψύχρα, ξαφνικά. Λίγο ψύχρα, ξαφνικά.
Αντανοημικό κι εγώ, όλοι αντανοημικό κι εγώ φοράω την πουφανάρα. Το στυλ μετά. Το στυλ, έλα για το στυλ. Πάνω βλέπουμε την πυραμίδα. Την πυραμίδα, από εκεί πρέπει να πάμε. Εύκολο, εύκολο. Φαίνεται κοντά, αλλά δεν είναι το. Πολύ κοντά είναι, ρε. Ένα άλμα. Συνεχίσαμε λοιπόν αφού βάλαμε τον πουφάν μας, γιατί όσο ανεβαίνει το υψόμετρο, τόσο αρχίζει και ξουρίζει το κρύο. Και συνεχίσαμε την ανάβαση, η οποία αρχίζει, γίνεται λιγάκι πιο δύσκολη και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την έννοια της ορειβασίας. Έχουμε αφήσει τελευταίο, ε. Εντάξει, είναι το τελευταίο, αφήνει το καλύτερο, έτσι να βλέπει τι γίνεται. Επιβλέπει τα πράγματα, έτσι πάνε αυτά. Ο πρώτος ελέγχει το έδαφος, ο τελευταίος ελέγχει όλο το team. Όχι ότι κουράστηκε. Πας καλά ρε, εγώ να κουραστώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα ούτε... Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Σε καμιά ρίζα φτάνουμε το εννοήσω. Αλλά και εγώ ψάρωσα για λίγο. Ξέρεις, θέλω να κάνω πάρα πολύ. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. This is Brazil. This is Sparta. Εδώ ο μάστορας, ο αρχηγός μπροστά μας, είπε ότι όταν σταματήσεις να βλέπεις δέντρα, εκεί ξεκινάει το γαμίσι. Οπότε, καλά είμαστε προς το παρόν. Όσο και αν σου φαίνεται πλάκα αυτό που είπε, και όσο μου φάνηκε και εμένα ότι κάνει πλάκα, θα δείτε στην πορεία ότι δεν είναι καθόλου πλάκα, γιατί έρχονται ακραίες στιγμές. Για πες. Κουράστηκα, περίμενε. Θα μιλήσω. Ναι. Εδώ είμαστε σε διάσελο. Το Χρήστο δεν συστηθήκαμε. Παιδιά, ο Χρήστος. Το αφεντικό είναι. Εδώ είμαστε σε ένα διάσελο. Τι σημαίνει? Δηλαδή, αυτό ενώνει. Είναι μια. Τέλος πάντων, ένα διάδρομο που ενώνει δύο κορυφές. Και όποτε περάσει διάσελο, συνήθως φυσάει πολύ. Μα λέγανε αυτοί είναι πεζοπόροι. Κοίτα που φτάσανε. Και πάνω τους βλέπεις. Περπατάνε. Ούρε. Να πάνω, πάνω. Που έχει πολύ χιόνι. Αλήθεια. Περπατάνε. Ανάτιερε. Α, αυτοί λογικά είναι σχολεία. Ναι, ναι, είναι. Α, πριν τους έτυχα εγώ πριν, όταν ερχόσασταν. Θα τους προλάβουμε, πιστεύω. Στο κατέβασμα, όταν θα ανεβαίνουμε ακόμα. Αυτή είναι με σκηνή και. Αυτοί όμως πρόσεξε, πάνε πίτες στο χιόνι εκεί για να κάνουν εκπαίδευση. Α, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Μπορείς να το παρακάψετε από τέτοιο. Ρε, εσύ αν τα ανεβαίνουμε, είναι διάσπαρο το χιόνι. Ναι, ναι, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Μάλιστα, ανεβαίνουμε, μια χαρά ανεβαίνουμε. Πάμε, πάμε. Είμαστε above the clouds, είμαστε above the clouds. Σαν βρισιά είναι, ισπανική. Διάστελο! Είδες, μαθαίνεις. Αν είσαι βγάλει γυμνάσιο. Έχω βγάλει πλάκα μου, κοίταξε περίεργα. Μάγκες, έχω κάνει πτυχία μεταπτυχιακά για να είμαι YouTuber. AJ, κάντε subscribe. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Κοίτα εδώ γκρέμα, άμα κλειστρήσει τέλειος. Τσέχα στο μάτι μου. Καλά από εδώ πάει, αλλά ναι, έχει πατηματιές. Απλά κάρφωνε το πόδι μέσα, ξέρεις. Εντάξει, κομπλέ είναι ρε. Νομίζω κομπλέ, κομπλέ. Μαλάκα, και είναι οι χάμπες μου. Έχουμε. Αυτό πρέπει να είναι λογικά το πρώτο. Και μετά όλο έτσι είναι. Μαλάκα, όλο έτσι είναι μετά. Σε αυτά τα πιο ακραία που έχω κάνει. Αλλά εδώ. Και είναι οι χάμπες μου. Το είπα. Το είπα. Μαλάκα, ξεχνάω. Δεν σκέφτεσαι αυτό. Εντάξει, έχω θολώσει. Αυτό πάνω και αυτό και φτάσαμε. Ναι, ναι, τίποτα. Καλό. Μεραπατάω. Συνεχάμε. Για πάμε. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το σημείο αρχίζουν τα αρκετά δύσκολα. Ένιωθα όντως να καίνει οι γάμπες μου, ένιωθα ότι ζεσθενόμουν και κρύωνα ταυτόχρονα. Ήταν πάρα πολύ περίεργο και οι άλλοι είχαν φύγει και αρκετά μπροστά, οπότε τρέχαμε να τους βρούμε. Μάγκες, αυτό ωριακά 90 μοίρες ρε. Είναι κάθετο. Κάθετο! Ευτυχώς έχουν κάνει άλλοι βήματα. Αλλιώς θα είχα γίνει τέτοιο ρε. Οπα, snowboard θα το είχα κάνει με τον κόλλο. Ακραία θεία, μαγκές, ακραία, ακραία, ακραία. Με τα μάτια, αν δεν τη δεις, δεν θα το καταλάβεις ποτέ από την κάμερα. Οπα, οπα. Εκεί πρέπει να πάμε, κοιτάξτε που είναι τα παιδιά οι δικοί μας. Κατεβαίνουμε αυτό, πάμε έτσι και πάνω. Βλέπω και πατημασίες, bro top. Μαλάκα, αν πάμε καταφέρουμε να πάμε κορυφή. Ο γέρος μας είπε δεν παίζει να μπορούμε. Θα είναι τρελό συνέστημα. Εδώ έχω τρελαθεί συνέστημα. Αν δείτε το συνέστημα, είναι ακραίο ρε να ανεβαίνεις να βλέπεις αυτή τη θέα εδώ πέρα. Είναι ακραίο, ακραίο συνέστημα. Είναι σαν να έχεις κάνει accomplice κάτι στη ζωή σου, ένα goal. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά. Αν δούμε, θα ελαχιστοποιήσουμε λίγο τώρα πλάνα γιατί πρέπει να ανέβουμε σε ένα σημείο. Μην τραβάμε και τα ίδια και τα ίδια. Οπότε πάμε γερά. Μπαμ, μπαμ, πάμε. Ένα βήμα τη φορά. Δεν έχει checkpoint η ζωή, μάγκες. Α, δεν είναι πιο εύκολο. Πού πάτησες εδώ ρε μαλάκα? Εδώ πίσω. Όχι, μετά αριστερά να πατήσεις πάνω στο βράχο. Όχι, δεν είναι πιο απότομο. Όχι, εδώ που λέει
Σπίτι μου. Μπρο, δεν ξέρω πού να πατήσω. Έχω νιώθω. Περίμενε. Να, εδώ. Που πατήσεις, ναι, πιο, ποιο πόδι να βάλω τώρα. Νιώθω παγιδευμένος. Αυτό, μην το έχεις. Άνοιξε το πιο εδώ. Άνοιξε το εδώ. Και αυτό φέρ' το εδώ. Ποιο. Αυτό, εδώ. Όχι, το, όχι αυτό. Δεν είναι ισορροπία. Αυτό εδώ. Ρε φίλε, μου φύγε τώρα η ισορροπία. Πώς θα κάνω, τι διασκελισμό θα κάνω, ρε μαλάκα. Βάλε αυτό εδώ, θα σου πω. Βάλε αυτό εδώ και αυτό. Νιώθω εδώ. Ότι δεν έχω κλείσει. Και αυτό εδώ, το άλλο. Δεν είναι εύκολο, ρε μαλάκα, περίμενε. Μου διστάει πάρα πολύ εδώ. Για πάτα εδώ. Με το εξή σου πόδι. Δεν είναι τόσο δύσκολο σου φαίνεται, είναι εύκολο αυτό. Να είδες, πάντα εδώ τώρα. Αν περάσουμε αυτό θα είναι πιο εύκολο, θα το βγάλουμε, ρε μαλάκα. Δεν γίνεται, ρε μαλάκα. Γίνεται, ρε, σου λέω, είναι σκαλοπατάκι. Κοίτα πως γλιστράει, ρε μαλάκα. Δεν είσαι έτσι, εδώ έτσι. Εδώ, μπράβο, ναι, εδώ, δεξί σου, μπράβο, θα αριστερώσω εδώ. Περίμενε. Μπράβο, το δεξί σου πάλι εδώ. Θα ζοριστεί πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Πήγαινα να πέσω όπως είδατε κιόλας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί το χιόνι γλιστράει και είναι πάγος όπως έχω πει. Δεν είναι χιόνι. Ευτυχώς είχα τον Χρήστο μαζί, ο οποίος έχει μια αρκετά καλή εμπειρία. Είναι ο Ριβασέκης στην πεζοπορία και με βοήθησε αρκετά. Εγώ θα πω κάτι. Αν βγω ζωντανός μετά από αυτό. Δεν με φοβίζει τίποτα, αλήθεια. Εγώ ήθελα να πω και κατευθείαν όλοι μπορεί. Μαλάκα. Βγάζει, ε. Τα δύσκολα τα βγάζει, χωρίς να ξέρω. Άρα, μαλάκα. Μπρο, έχω κολλήσει. Πώς να την πιάσουμε τη χέρια, μαλάκα, τώρα. Να πάω σε έρθει, τελείως. Είχε πει ένας ορειβάτης έμπειρος ότι κάθε βήμα κοστίζει τη ζωή σου. Οπότε είτε θα ζήσεις είτε θα φύγεις. Τώρα συνειδητοποίησα τι εννοεί και τι λέει. Δεν τα έπαιξα, έχω και στείλει λίγο πάνω μου, να ξέρεις. Τι ρε, εδώ απλά έχει ένα... Ναι, μαλάκα, φαίνεται η Κρήτη από εκεί, δεν είναι αστείο βουνό. Τι φαίνεται? Η Κρήτη φαίνεται εδώ εκεί που θα πάμε, αν φτάσουμε. Ορκίσω. Η Κρήτη φαίνεται, καταλαβαίνεις που πάμε. Δεν είναι αστείο βουνό αυτό, εγώ το είπα. Κανένα βουνό δεν είναι αστείο, Χριστό. Μαλάκα, θα γίνεται τα αγέτος. Θα δούμε τώρα, έλεγε. Για αυτό, να μην σκοτωθούμε. Όχι, δεν είναι, άμα δούμε ότι ζωρίζει και δεν το βγάζουμε. Έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα όπως βλέπετε και έχω αρχίσει και απελπίζομαι, η αλήθεια είναι. Ωραίος ο παίχτης. Μαλάκα, να ξέρεις, δεν το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, αν έχω ζωή. Βράδυ στούντιο, ε. Μαλάκα, βράδυ σπίτι μου να γυρίσω και όλα καλά. Δεν το συνιστώ σε κανένα, μαλάκα, δεν ξέρω τι τρέλα με πιάσει. Νόμιζα, κομπλέ, ανεβεί μου το αίγετο. Αλλά άμα φτάσουμε πάνω, άλλα θα λες. Δεν έχω καθόλου ελπίδες ότι θα φτάσω, να ξέρεις. Εντάξει, θα φτάσουμε ψηλά, δηλαδή ήδη είμαστε ψηλά. Εγώ όταν ξεκινήσαμε πίστευα πιο χαμηλά θα φτάσουμε. Ναι, μαλάκα, δεν σε φάση βλέπω ότι πραγματικά ένα βήμα και μπορεί να κοστίσει τη ζωή σου. Γιατί το λες αυτό? Έτσι είναι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε πάρει καν το μονοπάτι, πάμε από αλλού. Είναι χιονισμένο το μονοπάτι. Είναι χιονισμένο, είναι. Εμείς δεν μαλάκα, με πιάνει. Βλέπω... Εν τω μεταξύ έχω υψοφοβία, δεν το έχω πει. Έχω υψοφοβία και έρθα να κάνω τέτοια. Με πιάνει το. Ξέρεις, βλέπω το. Έχει πέσει από πάνω. Μαλάκα, έχω χέσει πάνω, αλήθεια. Μακραίο. Η απελπισία έχει αρχίσει και βαράει λίγο κόκκινο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχα πάρα πολύ άγχος. Η αλήθεια είναι, εννοείται, πως μου πέρασε από το μυαλό να σηκωθώ να φύγω. Βασικά ήθελα να φύγω σε κάποια φάση, γιατί βλέπετε είναι τελείως γκρέμα κάτω. Τα παιδιά συνεχίζουν πάνω δυνατά. Λίγη ξεκούραση και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Μου μπήκαν καρφιά, ρε μαλάκα. Καλύτερα να πατήσεις, να μην κάνεις αυτό που κάνεις τώρα. Γιατί, λίγο να χάσεις τις ισορροπίες σου έψεις. Ναι. Καλύτερα, όπως είσαι εδώ, να κάνεις πιο μεγάλο άνοιγμα και να δώσεις τον πατώ.
Okay. Γιατί έτσι μία να πέσεις, δεν το είναι έτσι. Δεν γίνεται. Κάτσε λίγο, περίμενε ρε μαλάκα να κάτσε, μπορεί να μην πέσει. Κάτσε. Κάτσε. Άσκουσε με λίγο, κάτσε λίγο. Κάτσε κάτω. Δεν θες όρθια εδώ περιμένεις παραέρας, κάτσε λίγο. Δεν έχω διασκελισμό ρε φίλε, κατάλαβες. Όχι εδώ, σκυβαρίζει για έλα. Με σκαλοπατά και εδώ βγαίνει. Δεν έχω να κρατηθώ ρε μαλάκα, δεν έχω γκραπ. Ωραίος, ωραίος, τόπ, τόπ. Χριστό, φίλε, δεν πάει. Μαλάκο βιντεογράφος, δεν ξέρω τι έχει. Τι έχεις κάνει. Πατών, περπάτημα, βίντεο. Τίποτα, ρε. Έχει ρισκάρει τη ζωή του όλη. Μαλάκα, γλίτωσε, Θάνος, ε. Μην βάλε το χέρι. Εντάξει, κρατήσε. Ναι, ναι. Γελά, το βάλε. Δεν το προλαβά. Δεν το προλαβά. Μαλάκα, μου βγάλε το χέρι ο Μάστορα. Μαλάκα, θεά κόβει να ανάσαι. Έχουμε θυμόμαστε. Δηλωσούλα. Δηλωσούλα. Δήλωση θα κάνω αν βγω ζωντανός από εδώ. Α, μαγειρέψω μετά λουκανικάρι. Με βλέπω να το μαγειρεύετε και να εις μνήμη του Τσιόρα να λέτε. Λουκάνικα του Τσιόρα. Τα λουκάνικα του Τσιόρα. Πάρτε τα από την τσάντα. Βρείτε με, πάρτε τα από την τσάντα και... Φοβάσαι τώρα. Ρε φίλε, δε, έχω απελπιστεί ρε μαλάκα. Απελπιστεί ρε φίλε, μαλάκα δεν ξέρω. Δεν πάει ρε μαλάκα, δεν πάει. Πάει από ρε μαλάκα από εδώ δεν πάει. Τρελός είσαι. Πιο εύκολο από τώρα. Ωραία, εγώ δεν έχω χέρι. Δεν πάει. Δεν κλείνουνε. Τι να κάνω, να τα πετάξω. Λοιπόν, παίρνω από δίπλα από τον Γιάννη και δώσ' το χέρι σου. Περίμενε. Όχι. Ωραία. Μπράβο. Έχει ένα διαδρομάκι εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ. Όντως. Ναι. Ανάρι. Μαλάκα, όντως αναρρίχησε το γαμό. Το συνέστημα που ένιωσα ήταν πολύ ιδιαίτερο εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν σαν κάποιος να μου έλεγε ότι δεν πάει από εκεί, μην πας για κανένα λόγο ή κατέβα κάτω. Οπότε, σαν να ήξερα ότι έπρεπε να πάμε από την άλλη, και γι' αυτό συνεχίσαμε την πορεία από την άλλη και καταφέραμε και πήγαμε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ πιο βατό το μέρος από εκεί πέρα να πάμε. Πάρα πολύ επικίνδυνο όμως. Πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν καν το μονοπάτι. Ανεβαίναμε σαν τα κατσίκια, σαν τα γίδια. Και η αλήθεια είναι ότι είχα αρχίσει να απελπίζομαι ακόμα περισσότερο. Πάμε αριστερά, πάμε αριστερά. Όχι, όχι, μου λες. Και μου λες τελικά πάει. Προαίσθημα ζωής και θανάτου το έχεις νιώσει. Δεν το έχω ξανιώσει. Ρε, νιώθω ότι θα πεθάνω, σορκίζομαι. Μου λες στην αρχή, όχι, από εκεί δύσκολο. Μετά μας λέει ο Πάνος ότι. Λοιπόν, άγγες, έχουμε φτάσει. Η κορυφή φαίνεται εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακραία δύσκολο. Δεν έχω ξανακάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου. Ήμουνα σε φάση ότι θέλω να φύγω. Είχα προαίσθημα για θάνατο, δεν το έχω ξαναπάθει. Δηλαδή είπα να μην πάμε αυτή τη διαδρομή, γιατί το είδατε στο βίντεο. Και πήγαμε την άλλη και ευτυχώς όλα καλά. Η κορυφή είναι εκεί πάνω, όπως είπα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πραγματικά εντάξει, δεν θα κινδυνεύσω τώρα την ζωή μου για να βίντεο, μην τελαθούμε. Και μόνο που βλέπω αυτή τη θέα αυτή τη στιγμή, νιώθω. Τι να πω, έχω κάνει τρελό accomplishment. Δηλαδή είμαστε πραγματικά above the clouds. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το ζωή μου. Αν αυτό το βίντεο είχα πει 5.000 like, αν αυτό το βίντεο πάει 10k like, πάω όλυμπο. Αν πάει 10k like, αν δεν πάει, θα πάω πουθενά σπίτι μου, πιέστηκα. Λοιπόν, μαγκές, γιατί θα βγουν οι haters και θα πούνε «Μπρο, ανέβηκες λίγο παραπάνω από τις πρόποδες και το έπαιξε ιστορία». Δείξε πόσο είναι. 2% μαγκές. 2% μαγκές. Και είναι 2.409. 300 μέτρα για να ανέβουμε και πάνω. Εντάξει, τώρα θα πεθάνουμε. Τίποτα, ρε, δεν ξέρω, νιώθω ευτυχισμένος. Και αν πατήσω κάτω γη, θα τη φιλήσω. Ναι, 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 μαλάκα, θα τη φιλήσω. Αλλά αυτό που έχω ζήσει σήμερα, το συνέστημα, το έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ακραίο. Αυτό ήταν το σημείο peak που θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Βλέπουμε εκεί πίσω την κορυφή του βουνού. Η αλήθεια είναι ότι να πάμε πιο πάνω ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν είχαμε ούτε εξοπλισμό και επίσης βράδιαζε και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Προέχει η ασφάλειά μας και επιστρέφουμε, διότι αρχίζει και πέφτει ο ήλιος. Πέφτει ο ήλιος, σε βάζει κρύο, έχει αέρα. Βγάζει κρύο, έχει αέρα και αν.
φτάσουμε κορυφή. Σίγουρα θα έχει σκοτεινιάσει ήδη μέχρι να φτάσουμε κορυφή. Όχι, 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 δεν το ρισκάρουμε. Δυναμώνει και ο αέρας κιόλας. Και παιδιά, σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Το ταξίδι και, εμείς και, και η ζωή μας. Και η ζωή μας, αλλά εμείς κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, ήταν ακραίο. Και φτάσαμε και 200. Εντάξει, δεν φτάσαμε. 250. Και δεν είναι μόνο ταξίδι, όπως λέει η Βιρινία, όχι μόνο ταξίδι. Δεν πρόκειται μόνο ταξίδι, αλλά προέχει και ασφάλεια. Ναι, αλλά δεν είναι τρελή εμπειρία. Και όπως σου είπα και την Αχιλιάνη, τον πρώτο τελευταίο λόγο δεν τον έχουμε εμείς, αλλά το βουνό και ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες. Το βουνό μας άφησε αυτή τη φορά μέχρι τα 250 να ανέβουμε. Αλλά κατελώ όμως, όντως έχει. Το οποίο τη στιγμή που το κάναμε χωρίς ορειβατικό σύλλογο και χωρίς καν καραμπό και φιολέ, εγώ πιστεύω ότι ήταν ήδη. Ήταν ήδη πέρα από τις δυνατότητές μας. Εγώ πιστεύω τις ξεπεράσαμε όντως τις δυνατότητές μας. Με αυτό που έκανα, εγώ τα ξεπέρασα τα ωριά μου. Μην κοιτάς με στα μάτια. Όχι, σε κοιτάζω για να σε παρακολουθώ. Ξεπέρασα όντως τα ωριά μου. Το πιστεύω. Θέλω να πω ένα τρελό shout out στον καμεραμάν που είχε μπατόν. Τα δικά μου κάμερα. Πάρα πολύ βοηθούσε κιόλας, μαλάκα δεν ξέρω. Πολύ αντοχή και Βιρινία, τι να πει στην επιστροφή. Τι να πω για την επιστροφή. Πόσο τώρα. Παιδιά είναι κατήφορος. Φουλ. 90 μοίρες, είναι κάθετο. Ελπίζω, ναι. Όχι ελπίζω, θα τα καταφέρουμε σίγουροι. Αλλά εντάξει, θα ταλαιπωρηθούμε. Πιάνει πάλι το τέτοιο το σύνδρομο του θανάτου. Θα τα καταφέρουμε. Μαλάκα, ναι, δεν έχει, δεν βλέπεις. Θα τα καταφέρουμε και φανταστείτε ότι ακόμα και τώρα που επιστρέφουμε, ακόμα και τώρα θεωρείται παρακινδυνευμένο. Ναι, συγγνώμη, ακόμα και τώρα θεωρείται παρακινδυνευμένο. Γιατί οι τελευταίοι ρηβάτες πριν 20 ώρα το ξεκίνησαν να κατεβαίνουν. Επομένως, ήδη έχουμε χάσει χρόνο. Είναι πολύ επικίνδυνο, πάμε. Έχουμε χάσει, όπως είπαμε, χρόνο. Ευτυχώς είχαμε μπροστά μας κάποιους ορειβάτες και βλέπαμε από πού κατεβαίνουν για να μπορέσουμε να βρούμε πάλι το μονοπάτι. Γιατί το να κατέβεις, εντάξει, ήταν πιο εύκολο από το να ανέβεις. Αλλά και πάλι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί είχε και πάρα πολύ πάγο χιόνι, τέλος πάντων. Οπότε συνεχίσαμε την πορεία μας για να κατέβουμε και να επιστρέψουμε πίσω στο καταφύγιο για να μην μας προλάβει η νύχτα. Ρε μαλάκα, δεν μπορώ να κατεβαίνω να φάω σαβούραντ. Σου έρχομαι. Άντε και εσύ τώρα, μαλάκα. Έχω ανάψει για τους φακούς. Νομίζω φτάσαμε. Δεν το πιστεύω ακόμα ότι το έχω κάνει αυτό, αλήθεια. Δεν το πιστεύω, είναι ακραίο. Πάμε. Λέω και εγώ τι έγινε ρε μαλάκα. Λέω και εγώ τι έγινε. Το πλάνο που σου είπα να τραβήξει, φτάσαμε. Τάκης Μάνος, Ρουλού. Να κάνουμε ένα IJ. Έχουμε κάτι αιχμηρό. Μια πέτρα. Sure.
Δεν πάει να γαμηθεί, εγώ το έγραψα, φαίνεται με τα μάτια. AJ, να το. Με τα χίλια ζώα. Φύγαμε, μαγκίες. Λυκόφως. Ναι, πλάνο με τα λουκάνικα θα τραβήξουμε να το βάλουμε. Και φτάνουμε στην τελική ευθεία για να επιστρέψουμε στο καταφύγιο. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, γιατί θυμόμουν πάρα πολύ καλά το μονοπάτι, ότι κάπου εκεί είχαμε ξεκινήσει το περίπου. Ήθελα απλά να γυρίσω πίσω, να πάω στο καταφύγιο, να μπω μέσα να κάτσω. Τα γόνατά μου με πεθαίνανε. Ήθελα απλά να μπω στο αμαξάκι μου. Ήθελα απλά να γυρίσω και να επιστρέψω πίσω σως. Μαλάκα, φτάσαμε. Φιλί, φιλί! Φτάσαμε, ρε! Φτάσαμε. 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 Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι το ζήσαμε. Οριακά, εν τω μεταξύ τα καταφέραμε οριακά. Ωπα ρε, μην πέσεις τώρα. Αυτό που γίνεται κόκκινο δεν σε τυφλώνει. Είμαστε κομπλέ από μικρόφωνο. Για πες, μαλάκα, δεν τυφλώνει. Εντάξει. Είμαστε οριακά. Οριακά, να δείξει το κάμερα πίσω που είναι σαπίλα, πήγα να πω. Ενώ που είναι τίγα σου σκοτάδι. Η γενιά πώς φάνηκε ότι το κάναμε. Οριακά, οριακά όμως. Επαγγελματικό. Για κεφάλι, αφού, τρέμουν τα πόδια μου. Αφού ζήσαμε μετά από λογικό. Αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε φοβηθεί με τίποτα σε αυτή τη ζωή. Αυτό δηλώνω εγώ. Πάμε να τσιμπήσουμε τώρα κάτι. Όταν βγήκαμε off-road, μετά στην επιστροφή που είμαστε στο μονοπάτι. Εγώ το πάρε. Μας φάνηκε, σου φάνηκε παιχνιδάκι μετά. Α, στο off-road, στο on-road. Την επιστροφή στο on-road, μας φάνηκε παιχνιδάκι. Σχετικά με το άλλο. Παναλάβει, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, ρε. Δεν είμαι καλά. Τέλος, τέλος. Τέλος, τέλος. Έχει εδώ, έχει να παντρευτεί. Να έχει. Δεν ξέρω καν πλάνο. Πράγμα που μου λέω ότι έχουν έρθει. Λοιπόν, θα έχουμε έρθει καταφύγιο για να τσιμπήσουμε, γιατί δεν γίνεται να φύγεις έτσι. Έχουμε εδώ σαλαντούλα, μακαρονάκια με κιμά, δυνατά. Περίμενα αυτή τη στιγμή από πολύ πολύ πριν να φάμε τα μακαρονάκια με τον κιμά, το ψωμάκι, τη σαλατούλα, τις σελίτσες, ακόμα και το νερό. Η στιγμή είναι απερίγραπτη, γιατί όταν κάτι σου λείπει και το θέλεις πάρα πολύ, όσο μέτριο κι αν είναι, όσο καλό ή όσο κακό, εκείνη τη στιγμή το απολαμβάνεις, λες και είναι το καλύτερο γεύμα της ζωής σου. Λοιπόν, μάγκες, μόλις φύγαμε από καταφύγιο, φάγαμε, πεινούσα τόσο πολύ που η χειρότερη μακαρονάδα να ήταν. Ένιωθα ότι ήταν καλύτερη μακαρονάδα της ζωής μου, κοιμά. Όχι, εντάξει, γενικά ήταν πολύ ωραία, πολύ φιλόξενη. Μας είπε και ένα story time κοπέλα που είδατε. Γενικότερα να πω στο σημείο αυτό ότι, παιδιά, δεν γινόταν να ανέβει στην κορυφή πάνω. Τα παιδιά που ήταν και η ειδική ομάδα, ούτε αυτοί ανεβήκανε. Μας είπαν ότι είχε πάρα πολύ πάγο. Αν δεν είχε, πώς τα λένε αυτά, τα καρφιά στα πόδια, τα ειδικά κραμπών και τέτοια, δεν ανεβαίνει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν το ρισκάραμε. Εντάξει, προέχει η ζωή μας τώρα, μην τρελαθούμε για ένα βίντεο. Ναι, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν περίμενα τόσο δύσκολο. Εντάξει, περίμενα να δύσκολο, αλλά όχι τόσο. Χάσα τα αυγά για τα Πασχάλια, θα πω την αλήθεια, δεν το κρύβω. Χαίστηκα πάρα πολύ πάνω μου, πάρα πολύ δηλαδή. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Καθόλου υπερβολικό, δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτό ελπίζω να σας άρεσε. Αν αυτό το βίντεο πάει 10 like, πάω Όλυμπο, no joke. Και μένω και 50 ώρες στον Όλυμπο, γιατί σήμερα δεν γινόταν γίνει 24 ώρες. Μένω 50 ώρες στον Όλυμπο, μα φτάσει 10 like. Τα πείτε μου αν σας άρεσε να κάνω και άλλα τέτοιου είδους βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Ευτυχώς έχω ζήσει, είμαι τόσο τέλειο που έχω ζήσει, νιώθω τέλεια. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, bye!